Θα θέλαμε καταρχήν ως Λαϊκή Ενότητα Χίου να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Έχουμε σήμερα τη τιμή να φιλοξενούμε στο νησί μας το σύντροφο το Γιάννη τον Ντόλιο εκ μέρους της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Ο σύντροφος ο Γιάννης Ντόλιος είναι γνωστός για τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του. Επισκέπτεται το νησί μας. Πραγματοποιήσαμε μία περιοδία σε χώρους όπου υπάρχουν θέματα. Θα επισκεφθούμε διάφορους κοινωνικούς φορείς. Μετά από εδώ έχουμε επίσκεψη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών να ενημερωθεί, να έρθει σε πρώτο, έτσι από πρώτο χέρι, να γνωριστεί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν που αντιμετωπίζει η χιωτική οικονομία. Και βεβαίως επισκεφθήκαμε και το χώρο του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων και Μεταναστών, τη γνωστή ΒΙΑΛ. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, ο σύντροφος ο Γιάννης έχει το λόγο και πιστεύω ότι θα σας δοθεί και εσάς η δυνατότητα μέσα από ερωτήσεις να γνωριστείτε με τις θέσεις της Λαϊκής Ενότητας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα της ζωντανής επικοινωνίας και να σημειώσω ότι στα περιφερειακά μέσα έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει περισσότερο ή να πω γενικά ότι η ενημέρωση είναι αντικειμενική και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα και θέλω να το σημειώσω. Ο σκοπός της επίσκεψής μου είναι στα πλαίσια πολιτικής εξόρυνσης που κάνει η Λαϊκή Ενότητα για να ενημερώσει γενικά έτσι, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφερειών. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει περιορισμένα περιθώρια να ακουστεί όχι απλώς μια άλλη φωνή, να ακουστεί εκείνη η φωνή η οποία θεωρούμε ότι όντως είναι στην αντίθετη όχθη από τις ασκούμενες σήμερα πολιτικές, όπως λέμε μνημονιακές πολιτικές με αυτή την έννοια. Έχει μια ιδιαίτερη αξία και σημασία να ακουστεί αυτή η σκέψη, αυτή η φωνή, αυτή η πρόταση. Γιατί εκεί είναι τελικά το ζητούμενο, ποια είναι η εναλλακτική πολιτική σε αυτή η οποία σήμερα εφαρμόζεται και ξέρουμε ότι συνεπάγεται μια σειρά διεξόδων τα οποία τα βιώνουμε επικύρου τρόπος. Να προσθέσω μάλιστα ότι τα νησιά γενικά του Αιγαίου και του Βόρειου Αιγαίου δέχονται μια ιδιαίτερη πίεση η οποία έχει να κάνει και με μέτρα τα οποία θίγουν και θίγουν την οικονομική ζωή και κοινωνική ζωή, όπως είναι το θέμα του ΦΠΑ, που είναι θέμα χρόνου, δηλαδή τον Ιούνιο θα καταργηθεί αυτό το καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ. Επίσης δέχονται μια πίεση από τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές, και ασφαλώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί μόνο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών να αντιμετωπίζεται, αλλά είναι ένα θέμα πολύ πιο σύνθετο που αφορά την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ασφαλώς αφορά και την πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα, θα έλεγα, είναι ένα θέμα διεθνές από τη στιγμή που τελικά οι αυξανόμενες ή οι εκτινόμενες αυτές προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές είναι προϊόν των υπερασπιστικών επεμβάσεων αυτών των πολέμων που πλήττονται λαοί και βεβαίως ζητάνε κάπου ένας κόσμος προκειμένου να σωθεί, να επιβιώσει, ζητάνε κάποιο χώρο ασφαλείας και ένα λιμάνι, όπως θα λέγαμε, απατοχής. Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο που ασφαλώς πρέπει και είναι στη λογική της Λαϊκής Ενότητας να έχει και πρόταση και άποψη και πρόταση και έχει εκδηλώσει και τη στήριξή της. Ασφαλώς τώρα δύο λόγια για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και πρώτα απ' όλα για αυτό το λεγόμενο έστω μίνι ανασχηματισμό. Θεωρώ ότι είναι προϊόν των αδιεξόδων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και των επιλογών που κάνει ή αν θέλετε μπορώ να το περιορίσω και εντελώς και σε ένα επίπεδο προσωπικών επιλογών σε άτομα τα οποία μάλιστα από κυβερνητικές θέσεις
που δείχνουν ότι είναι, το ηθικό ανάστημα είναι μικρότερο από τις απαιτήσεις. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα περισσότερο, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία ασφαλώς είναι πιο σημαντικά και θα άξει τον κόπο εκεί να εστιάσουμε. Αλλά ωστόσο όμως, αν πάρουμε και τη γνωστή φράση εξόνυχος ο Λέοντας, έστω και σε επιμέρους μπορεί να δει κάποιος αφετηρία, ας πούμε, των γενικότερων αυτών, αφετηρία γενικότερων προβλημάτων. Ήθελα να σταθώ να πω δύο λόγια για το θέμα του σκανδάλου Νοβάρτης, γιατί θεωρώ αυτό είναι που σήμερα με ιδιαίτερο τόνο στην ελληνική κοινωνία καταγράφεται ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις. Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια ευθύνη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ αλλά και όλων των μνημονιακών κομμάτων που στη Βουλή, παρότι ακροθυγώς ή με έμεσο τρόπο αναγνωρίζουν ότι υπήρξε αυτό το σκάνδαλο, αποποιούνται έτσι των ευθυνών τους. Και ασφαλώς και οι ευθύνες δεν είναι άμερη ευθυνών η κυβέρνηση, όταν μάλιστα αυτό το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όχι με πρωτοβουλία της ίδιας της κυβέρνησης, αυτό μακάρι να ήταν, έτσι θα το επικρότουσα, αλλά αποκαλύφθηκε λόγω αντιθέσεων ανάμεσα σε μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, ανάμεσα συμφέροντα τα οποία έχουν να κάνουν με την παρέμβαση του FBI που υποστηρίζει εν τέλει τα συμφέροντα των Αμερικάνικων πολιτικών φάρμακων, ενώ μιλάμε το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι κυρίως ευρωπαϊκές βιομηχανίες, αλλά και αυτοτελώς αυτή η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Αυτή την έννοια λοιπόν, το ουσιώδες δεν είναι να κάνουμε μια επικοινωνιακή ρητορική και να κάνουμε διάφορες κόντρες και λεκτικά σχήματα και τελικά στην ουσία μια κούφια αντιπαράθεση, γιατί εδώ υπάρχουν δεδομένα τα οποία πρέπει να αναδεικτούν. Δεδομένα είναι ότι το σκάνδαλο αυτό είναι προϊόν της εν τέλει κυριαρχίας των φαρμακοβιομηχανιών στην πολιτική η οποία εφαρμόζει η Ελλάδα στον τομέα του φαρμακού. Και υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι δεν αναδεικνύεται, δεν ακούει τίποτα από την κυβέρνηση, αυτό αφορά κυρίως την κυβέρνηση, τι θα γίνει στο μέλλον για να σταματήσουν τέτοιου είδους σκάνδαλα. Εκεί υπάρχει σιγή ιχθύως. Ωστόσο όμως, και να πω και μια τρίτη διάσταση. Ακόμα και η διερεύνηση αυτού του σκανδάλου, παρότι η αντιπολίτευση τώρα διαμαρτύρεται ότι υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι τελικά δεν έχουν ανακοινωθεί, τα ονόματά τους είναι οι λεγόμενοι, όπως τους λένε, κουκουλοφόρους. Ναι, αλλά αυτό το θεσμικό πλαίσιο των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων το ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι. Και η σημερινή κυβέρνηση το εφαρμόζει κάτω το δοκούν, αλλά εδώ υπάρχει κενό. Γιατί αν το πάμε έτσι, μπορεί στη στιγμή με αυτό το δεδομένο, μπορεί κάποιοι άλλοι να αποφασίζουν σε κλειστά δωμάτια και να ενοχοποιούν κάποιους οι οποίοι δεν θα ξέρουν γιατί πράγματα, μπορεί να γνωρίσουν. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλά. Και για να πω και ένα τελευταίο, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που εν πάση περιπτώσει η διελέταυση αυτού του σκανδάλου τελικά ακόμα και αν αναδειχθεί, είναι εν τέλει κατατάει να είναι ένα επικοινωνιακό σοκ. Δεν θέτει όντως δεν αναδεικνύει τις πραγματικές ευθύνες και τη διερεύνησή τους με όρους κανονικής δικαιοσύνης, όπως ισχύει για την κάθε πολίτη. Κατά συνέπεια λοιπόν, χρειάζεται να δούμε την ουσία του θέματος και αν μπορούσα κάτι να πω σαν λαϊκή ενότητα, εμείς θεωρούμε ότι στο τομέα του φάρμακου πρέπει να υπάρχει έλεγχος, όχι μόνο σε τιμολόγηση, και να δούμε και τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι μπορούν να ανασχέσουν τέτοιες ασυδοσίες, και θεωρούμε ότι η δημιουργία κρατικής φαρμακοβιομηχανίας, δεν εννοώ για όλα τα φάρμακα, αλλά κρατικής φαρμακοβιομηχανίας που θα παίζει ένα ρόλο σημαντικό, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ένα στήριγμα μια κυβέρνηση στην φαρμακευτική πολιτική και ο ΙΟΦ να παίζει ένα ρόλο ελεγκτικό, να παίζει ένα ρόλο επίσης στο επίπεδο των τιμών και να μην υπάρχει αυτή η άκρα δεξιοσία. Και πάνω απ' όλα εκείνο που πρέπει να αλλάξει για να κλείσω αυτό το θέμα του Νοβάρτης είναι η πολιτική των μνημονίων που τάχα στο όνομα της περιστολής αυτής της φαρμακευτικής δαπάνης που ασφαλώς έχει διωγγωθεί εξαιτίας αυτών των σκανδάλων, όταν μιλάμε τώρα για 15 χρόνια 23 δισεκατομμύρια, έτσι,
στην ουσία πήγαν στις τσέπες άλλων και τώρα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Η λύση δεν είναι να περιορίζεις τη φαρμακευτική δαπάνη με όρους, δηλαδή είτε να αυξήσεις τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που λένε τα μη συφά, έχουν φτάσει στα 430-426 για την ακρίβεια, διάβασα πρόσφατα. Και μάλιστα η τιμή τους έχει απελευθερωθεί και γίνεται με όρους αγοράς. Όμως αυτά είναι φάρμακα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι ασθενείς. Άρα λοιπόν χρειάζεται ασφαλώς να υπάρχει ελεγχόμενη συνταγογράφηση, ασφαλώς να καλύπτονται οι ανάγκες και πάνω απ' όλα να μην αυξάνεται τη συμμετοχή του ασθενούς. Που από 12% έχει φτάσει τώρα σχεδόν στο 29%. Άρα λοιπόν πτυχές που πρέπει να αναδειχθούν από αυτό το σκάνδαλο, αν θέλουμε κάτι να γιορτάσουμε, και όχι να παίζουμε τώρα επικοινωνιακά παιχνίδια εντυπώσεων, προσπαθείς να ενεργοποιήσεις κάποιον, όχι εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές της κάθαρσης και τα λοιπά, τα οποία εν τέλει δεν έχουν καμιά βάση στην πραγματικότητα. Επέμενα λίγο περισσότερο γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αφορά τη λαϊκή υγεία, αφορά εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και με αυτή την έννοια δείχνουμε την αντίστοιχη έτσι, ευαισθησία. Υπάρχουν και άλλα βέβαια προβλήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Θα επιτρέψω να επικεντρωθώ σε 2-3 ακόμα για να έχουμε τη δυνατότητα αυτού του ζωντανού διαλόγου. Το άλλο είναι το θέμα των πληστηριασμών. Είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι τώρα μπορεί η ενεργή οφθαλμού να χάνει στο σπίτι σου. Και δεν μιλάμε τώρα για κάποιους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Κάποιοι οι οποίοι έχουν τις βίλες και τα λοιπά, τα έχουν πάρει και τα έχουν φάει και βεβαίως έχουν ακίνητα και αυτούς να τους τα πάρει. Δεν υπάρχει καμία αντίσταση, δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία για αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι διάρια-τριάρια, τα οποία είναι λαϊκών οικογενειών κατά βάση, τα οποία είναι ανάγκη ή δεν έχουν δυνατότητα ή έχουν μείωση του τζίρου αν ήταν επαγγελματίες και τα λοιπά, τα οποία δεν μπορούν να εξοφλήσουν. Άρα εδώ χρειάζεται άλλη πολιτική. Δεν μπορείς να δημεύεις λαϊκές οικογένειες και το επόμενο διάστημα τι θα έχουμε. Θα έχουμε παραγωγή αστέγων. Έτσι, οικογένειες στους δρόμους, αν έχουν και κανένα έπρεπε και να κάθονται στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί αυτή η πολιτική να είναι και να την δικαιολογούμε μάλιστα. Δηλαδή, είναι πρόκληση και δυσφήμιση και προσβολή στις αξίες της αριστεράς και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται στους αγώνες που έχει δώσει ένας κόσμος για για άλλες αξίες και για άλλες πολιτικές οι οποίες έχει ανάγκη έτσι, για να φύγει η χώρα από το διέξοδο. Άρα λοιπόν το θέμα του πληστηριασμού είναι θεωρούμε η λαϊκή ενότητα πρώτο στατή και θέλω να πω ότι δεν θα περάσει έτσι στον ελληνικό λαό γιατί τώρα θα φανούν τα αποτελέσματα αυτά τα οποία πολύ σύντομα έτσι περιέγραψα το βάθος της αντιλαϊκότητας αυτών των μέτρων. Εμείς έχουμε πει ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι δημόσιες. Και οι τράπεζες αυτές έπρεπε να είναι ήδη δημόσιες, γιατί ένα σκάνδαλο 40% για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα φορτώθηκε ο ελληνικός λαός. Οι τράπεζες δεν είναι δημόσιες. Εάν ήταν δημόσιες, θα μπορούσε να χαράξει μια πολιτική. να διαγράψει ένα μέρος από εκείνα τα κόκκινα δάνεια που είναι σε λαϊκό νοικοκυριά και δεν μπορούν να εξοφλήσουν, να κάνει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις σε μια ενδιάμεση κατάσταση που κάτι μπορεί να δώσουν και άλλο να του δώσει μια διευκόλυνση αποπληρωμής και οι άλλοι οι οποίοι έχουν να πληρώσουν. Έτσι, ή είναι υπεύθυνοι ή έχουν τη δυνατότητα. Αυτή την έννοια λοιπόν μιλάμε για μια συσάχθεια. Τη λέξη συσάχθεια η οποία σηματοδοτεί καλύτερα αυτή τη συνοπτικά αυτή την πολιτική μας στο θέμα των πληστηριασμών. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο το θέμα των πληστηριασμών, είναι και άλλα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων. Τώρα πρόσφατα ο κ. Τσίπρας είχε πάει για αναπτυξιακό συνέδριο στην Πελοπόννησο. Ποιο αναπτυξιακό συνέδριο, σε τι πράγμα ανάπτυξη. Εδώ έρχομαστε και έκανα σήμερα μια περιοδία στα μαστικοχώρια, να το πω έτσι. Και υπάρχει μια γενική, όχι μόνο η μαστίχα, ίσως είναι κάτι το οποίο είναι βιώσιμο και θα κρατήσει, αλλά είδα εσπεριδογυρί και τα λοιπά, τα οποία τελικά είναι στην εγκατάλειψη. Ναι, αλλά εδώ έχεις ένα τουριστικό, ένα αυξανόμενο αριθμό τουριστών. Πού είναι οι πολιτικές εκείνες που να συνδέσουν την αγροτική παραγωγή με το τουριστικό προϊόν. Να σας πω μια πολύ απλή ιδέα, αλλά θέλει πολιτικές συγκεκριμένες για να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Που να υπάρχει στο τραπέζι, έτσι να μην εισάγουμε τώρα χυμούς από κολόνες παγωμένες ας πούμε, από την Αργεντινή, αλλά να παίρνουμε το τόπιο πορτοκάλι, να υπάρχει χυμοποίηση και να υπάρχει στο τραπέζι του τουρίστα, στο τουριστικό προϊόν. Και άλλες τέτοιες ιδέες, απλές ιδέες, αλλά θέλουμε συγκροτημένες πολιτικές. Λοιπόν, αν δεν προσέξουμε τον αγροτικό τομέα, δεν είναι μόνο ότι φεύγει ο κόσμος, ερημώνεται και η ερήμωση έχει πολλαπλάσιες συνέπειες. Και ήθελα να πω με αφορμή το αναπτυξιακό αυτό συνέδριο, βγήκαν οι εργαζόμενοι από τη ΔΕΗ και διαμαρτυρήθηκαν. Και έχουμε ξανά την παρουσία των ΜΑΤ.
με καταστολή, με βία κτλ. Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι ΔΕΗ, να μην πουληθεί η δημόσια περιουσία, μια κερδοφόρα επιχείρηση. Αν αυτοί είναι οι επενδυτές που έπρεπε να πάρουν τα κερδοφόρα κομμάτια, με συγχωρείτε, δεν είναι επένδυση αυτή. Αυτή είναι λαθρεαγώγηση της δημόσιας περιουσίας. Εμείς λέμε, όχι μόνο να κρατηθούν αυτές οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βιώσιμες, είναι κερδοφόρες, και μάλιστα ένα τίμημα μέσα σε 3 χρόνια αποσβαίνεται, αλλά να μπορέσουν να παίξουν ένα ρόλο πραγματικού μοχλού ανάπτυξης, όχι μετανάπτυξης. Ασφαλώς πάνω απ' όλα είναι το θέμα της λιτότητας, και το οποίο θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί η φτωχοποίηση αυτή τη στιγμή που γίνεται του ελληνικού λαού έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα και στο κοινωνικό και στο οικονομικό πεδίο. Στο οικονομικό πεδίο έχει αποδειχθεί από την οικονομική θεωρία, δεν σκάνω τώρα υψηλή θεωρία, απλά πράγματα. Έχει αποδειχθεί ότι όσο περιορίζεται η ενεργός συζήτηση γενικά, τόσο δίνει αρνητικό σήμα στην αγορά, στην παραγωγή και αυξάνει ανεργία. Πώς θα σταματήσει να αυξάνει ανεργία και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η φυγή των νέων, που όλοι το λένε, κλαίνε υποκριτικά ότι φεύγει το νέο επιστημονικό, μάλιστα μορφωμένο εργατικό δυναμικό, και γίνεται βαθμία γυράσκη ο πληθυσμός της χώρας. Λοιπόν, μπορεί να γίνει μόνο με μέτρα και πολιτικές αναπτυξιακές που μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν η πολιτική λιτότητας έχει αυτό το οικονομικό σκέλος. Έχει το οικονομικό σκέλος, το κοινωνικό σκέλος. Η φτωχοποίηση έχει τα πολλαπλάσια προβλήματα, αυτά τα οποία σηματοδοτούν την αύξηση της φτώχειας από 18% πριν το μνημόνιο, έχει φτάσει 48% τώρα. Και άλλα θα μπορούσα να σας πω, αλλά δεν θα επεκταθώ στα οικονομολογικά στοιχεία, γιατί είναι ίσως γνωστά. Να κλείσω τη σύντομη αυτή συνέντευξη για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το διάλογο με ορισμένα θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, αυτά τα λεγόμενα εθνικά θέματα, τα οποία σηματοδοτούν και την επιθετικότητα της Τουρκίας, που εκδηλώνει σε τρία μέτωπα, Αιγαίο, Κύπρος και Θράκη. Έχω μια αυξανόμενη επιθετικότητα. Αυτή θεωρώ ότι έμεσα ενθαρρύνεται και από τη στάση των συμμάχων μας. Όταν οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, νύπτουν τα σχήρας τους και είναι θέμα ανάμεσά τους να τα βρείτε κτλ. Είναι η γνωστή, πώς το λένε, τακτική του Πιλάτου. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντί να πιέσει, και αν θέλετε, επειδή υπάρχει και ανοιχτό το θέμα με τις διαπραγματεύσεις για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, βάλει θέμα, ανοιχτό θέμα. Εφόσον συνεχίζονται αυτές οι πρακτικές, σταματάει οποιαδήποτε συζήτηση για την ενταξιακή διαδικασία προοπτικής με τις Τουρκίες. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι πολλοί τρόποι για να πιέσει την Τουρκία. Αλλά βέβαια με όρους γεωπολιτικών συμφερόντων κτλ., εδώ κοιτάζουν έτσι να μαζέψουν και να βάλουν προτεραιότητα δικά τους συμφέροντα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό στην εξωτερική πολιτική της χώρας, είναι διαχρονικό. Θεωρώ η λαϊκή ενότητα θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να αναζητήσουμε και άλλα ερίσματα, όχι πλέον με όρους ιδεολογικού ανθρωπισμού. Δεν υφίσταται σήμερα τέτοιοι όροι από πλευράς αριστερής θεώρησης, αλλά όμως από άποψη γεωπολιτικής, ναι. Γιατί να καταργήσουμε, γιατί να οπισθοχωρήσουμε σε αυτή την ενεργειακή συμφωνία που είχαμε κάνει, που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας με την Ρωσία, γιατί επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Και ο κ. Καραμαλής είχε κάνει συμφωνία για την δημιουργία αγωγού, αλλά κατά από την πίεση των Αμερικανών υποχώρησε. Και ο κ. Τσίπρας υπέγραψε ξανά για αυτόν τον αγωγό, αλλά κατά από την πίεση των Αμερικανών υποχώρησε. Όχι, δεν πρέπει. Εδώ είναι η πολυδιάστατη πολιτική, που είναι και οικονομικά συμφέρουσα, αλλά και σου δίνει και άλλες προεκτάσεις και άλλα στηρίγματα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν υπάρχει ένα θέμα και αλλαγή σε αυτό που λέμε των προτεραιοτήτων στην εξωτερική πολιτική. Για να τελειώσω, είναι και το θέμα του Μακεδονικού έτσι όπως προέρχεται. Είναι μια εκκρεμότητα, έχει μεγάλες, πολλές ουρές και παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι 2-3 στοιχεία πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Εντάξει, τα ξεκάθαρα στοιχεία είναι ότι αυτό το θέμα ήρθε στο προσκήνιο, όχι με αναγκαιότητες των δύο χωρών να λύσουν ένα θέμα που θα ήταν θεμητό και λογικό. Και εδώ έπρεπε, και από τις δύο χώρες βέβαια, δεν μπορώ εδώ να πω ότι εκ μέρους της Ελλάδας δεν υπήρχε η διάθεση, αλλά λόγω των στενών θεωρήσεων και επιδιώξεων από τη λεγόμενη κυβέρνηση στο Σκοπείο. Έρχεται λοιπόν με όλους πλέον τι συμφέρει το ΝΑΤΟ και τελικά τι συμφέρει τους Αμερικανούς και εν γέννη τις υπηρεστικές δυνάμεις για να αποπειραχθούν μια λύση. Αλλά δεν είναι θεραγή λύση. Για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο. Πρώτον, στοιχεία ιδρωτισμού δεν μπορεί να αφαιθούν και να υπάρχει μια συμφωνία και να αιωρείται αυτή η πτυχή, γιατί μπορεί να φαίνεται σαν χώρα
ή σαν η απειλή να είναι ασήμαντη έτσι, η πρώτη ανάγνωση, αλλά στα πλαίσια άλλων γενικότερων επιδιώξεων για ανακατατάξεων, η ιστορία έχει δείξει ότι μπορεί να είναι αρκετά δυσάρεστη αν δεν προλάβει τέτοιες καταστάσεις. Ή τουλάχιστον αν δεν συνενέσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι ασφαλώς πρέπει να υπάρξει απάλυψη των αλυτρωτικών από οποιαδήποτε συμφωνία, των αλυτρωτικών εκείνων στοιχείων στην οποιαδήποτε λύση του λεγόμενου μακεδονικού ή της περίπτωσης της Σφύρου. Και πάνω απ' όλα θεωρώ ότι δεν έχει κανένα, απολύτως κανένα δικαίωμα το οποίο είναι και πρόκληση, ιστορική πρόκληση, να επικαλούνται κληρονομιά, πνευματική πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας από ένα μόρφωμα ή το οποίο τελικά, αν θέλετε να το εξετάσουμε για απόψη διαμόρφωση σαν συνείδησης, είναι μεταγενέστερο, είναι όταν τον 6ο μετά Χριστό αιώνα, όταν οι Σλάβοι κατέβηκαν στην περιοχή και οι Κυπρόσεφους και όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Το ψιλοαναγνωρίζουν τώρα, αλλά ωστόσο όμως καπηλεύονται για να στα πλαίσια μιας λεγόμενης εθνογένεσης, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν και ένα ιστορικό βάθος το οποίο είναι πρόκληση για τον ελληνικό λαό και ασφαλώς δείχνει μια ευαισθησία και δικαιολογημένα. Με αυτή την έννοια δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν σε αυτό το στοιχείο έτσι, να καπηλεύονται τον όρο Μακεδονία, γιατί απλούστατα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά και εδώ θεωρώ ότι η λύση είναι η προσέγγιση των λαών, των χωρών να λύσουν τα προβλήματά τους, και η καλή γειτονία και η ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων είναι στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι μια φερέγγια προσέγγιση και όχι μόνο προς αυτή τη χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες και με την Τουρκία. Αυτά είναι στοιχεία μιας εξωτερικής πολιτικής, μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που θα έχει σαν θεμέλιο την ισότιμη συνεργασία, το αμοιβαίο όφελος, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα την διασφάλιση, έτσι, τη μη διεκδίκηση, έτσι, την ειρηνική οποιαδήποτε συνεργασία κτλ. Ειρηνική συμβίωση και εποφελή συνεργασία. Για να προσθέσω ένα τελευταίο, συγγνώμη, πρέπει να κάνω αναφορά, είναι για το θέμα το λεγόμενο προσφυγικό, είναι το μεταναστευτικό. Η επίσκεψή μας σήμερα στο κέντρο καταγραφής, είναι και, πώς αλλιώς το λέμε, και από ταυτοποίησης, έτσι πήραμε μια εικόνα, η οποία θεωρούμε ότι είναι, όχι μόνο από άποψη ευαισθησίας, υπάρχει ασφαλώς και από άποψη πολιτικής. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η πολιτική αποτροπής και η πολιτική επαναπροώθησης δεν είναι αποτελεσματική, με την έννοια ότι όταν ο άλλος δέχεται τους μάμους στο κεφάλι του, όταν ο άλλος υποφέρει, μοιραία θα αναζητήσει κάπου προστασία, κάπου να φύγει από τον κίνδυνο. Και με αυτή την έννοια πρέπει πρώτα να εστιάσουμε στην πηγή του κακού, και με αυτή την έννοια μια ειρήνευση, θεωρώ, στη Συρία θα ήταν και διαδικασία, έτσι, να ησυχάσει ένας κόσμος, και μόνος αυτός ο κόσμος έτσι, θα ζητήσει να επιστρέψει στις αιστείες τους, όπως λένε. Με αυτή την έννοια, αυτό είναι, ας μην το ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ θεμελιώδης και βασικό. Από εκεί και ύστερα, με δεδομένο ότι είναι αυτό ασφαλώς, εδώ πρέπει, με βάση και το διεθνές δίκαιο, πρέπει να υπάρχει μια θαλπορή, δηλαδή που σημαίνει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τροφή, στέγαση, υγεία. Αυτά που είναι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είναι υπαρκτή και δεδομένη. Και εδώ, με συγχωρείτε, η εικόνα που αποκόμισα σήμερα είναι υπάρχουν τεράστια ελλείμματα και υπάρχουν ευθύνες και σε κυβερνητικό επίπεδο. Με συγχωρείτε, υπάρχουν ευθύνες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υποτίθεται ότι έπρεπε να δοθεί στήριξη και σε δυναμικό για να μπορεί να γίνει καλύτερα όλες αυτές οι υποδομές, αλλά και πάνω απ' όλα είχαν δεσμευτεί ένα μέρος από αυτό το μεταναστευτικό κύμα, το καλύτερα το προσφυγικό κύμα, να γίνουν χώροι υποδοχής και στις άλλες χώρες. Ένα πολύ μικρό μέρος έχει μετακινηθεί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολύ περισσότερο μάλιστα που ζητάνε να πάνε το μεγαλύτερο, αν όχι όλοι, αυτών των προσφύγων ζητάνε αλλού να πάνε σε άλλες χώρες. Και εν πάση περιπτώσει να σημειώσουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2017 σταμάτησαν εντελώς οι ροές. Ναι, αλλά πού θα πάει όμως αυτό? Δεν είναι θέμα μόνο της Ελλάδας, είναι θέμα και των Ευρωπαίων. Και είναι θέμα και των Αμερικανών. Με συγχωρείτε. Έτσι. Έτσι είναι. Αυτοί δημιουργούν, αυτοί καταρχήν είναι εκείνοι οι οποίοι πρωτογενώς, ας πούμε, ευθύνονται για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργήσει αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι και να δώσει
τις απαραίτητες εκείνες με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στήριγμα, ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Και βεβαίως να δώσει και τη δυνατότητα να πάνε ένας κόσμος που ζητάει, δεν θέλει να μείνει. Γενικό είναι το αίσθημα ότι θέλει να πάει κάπου σε άλλες χώρες προορισμού. Να τους δώσει αυτή τη δυνατότητα. Και βεβαίως αμφισβητούμε και το Δουβλίνο 2. Αμφισβητούμε επίσης όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο καταντάει η Ελλάδα να γίνεται και ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου να γίνονται φυλακή ψυχών. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι. Κατέγραψα την αντίληψή μας πώς θα μπορούσε αυτό το πράγμα να λυθεί και να αντιμετωπιστεί και στη βάση αυτή νομίζω ότι σεβόμαστε όχι μόνο, συνδυάζουμε όχι μόνο να το πω έτσι την ανθρωπιστική ευαισθησία, αλλά συνδυάζουμε και την μια πολιτική θεώρηση των διεθνών σχέσεων, καθώς επίσης και μια ουσιαστική μακροπρόθεσμη επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Λοιπόν, και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε κάποια ερωτήματα.